καλωσορίσω τον κύριο Μανώλη Χερέτη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού «Δικαίωμα στην πόλη». Κύριε Χερέτη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δημιουργιδάκη. Η μέρα αυτή, ελπίζω, ξημερώνοντας, καλά να είστε πάντα, το εύχομαι, και ελπίζω η μέρα αυτή που ξημερώνει να μην φέρει προβλήματα σε κανένα, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για άλλη μια φορά. Με τον κύριο Καλοκαιρινό αυτή τη φορά. Δώστε μας λίγο το δικό σας το στίγμα, το δικό σας το πλαίσιο, έτσι για να σας γνωρίσει και ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα, και να συνεχίσουμε. Είμαι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος. Είμαι ξανά υποψήφιος με την παράταξη «Δικαίωμα στην πόλη», με επικεφαλή τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Επικοινωνούμε καθημερινά με τον κόσμο, περνάμε το μήνυμά μας, βρίσκουμε καλή ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί το μήνυμά μας είναι ρεαλιστικό, το πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε μπορεί να γίνει πράξη. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια του Αλέξη του Καλοκαιρινού και της παράταξής μας, και ευελπιστούμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές που είναι σε 2 εβδομάδες. Ξέρετε, σας ακούω, κύριε Χερέτη, και αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί στην πράξη ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που το αγκαλιάζει ο Δημότης. Χρησιμοποιώ δικά σας λόγια. Ναι. Γιατί λέτε ότι ουσιαστικά η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ότι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης τους, έτσι το μεταφράζω, ότι μπορούν να επιληθούν άμεσα ή να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μην πω ότι την επόμενη μέρα με μαγικό ραβδάκι, γιατί αυτό δεν γίνεται και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Επειδή θα αλλάξει ακριβώς η δημοτική αρχή, κάποιος να περιμένει ότι μαγικά θα έχουν αλλάξει όλα. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σήμερα υιοθετείτε, ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάζει ο Δημότης, ένα πρόγραμμα που εσείς το λέτε ρεαλιστικό, για μένα το Δημότη που θα μου αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας στη γειτονιά μου, στη συνοικία μου, στην πόλη μου, στο δήμο μου, και ευελπιστώ σε αυτό, πόσο εύκολα υιοθετείτε? Θα σας πω, όταν είναι ρεαλιστικό, ποτέ δεν είναι εύκολο καταρχήν, διότι η λύση των προβλημάτων είναι πολύ, πολύ επίπεδη. Έχει διάφορες διαδικασίες, ξεκινάς από οραματισμό, σχεδιασμό, μελέτη, δημοπράτηση, όταν μιλάμε για ένα έργο μεγαλύτερης αξίας. Όταν όμως αυτό που επικοινωνείς με το Δημότη είναι ρεαλιστικό, πραγματικά ρεαλιστικό, και δεν είναι κάτι στη φαντασία, ο Δημότης το δέχεται, το αποδέχεται, γιατί ξέρουν πλέον, ξέρουν και οι Δημότες. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μια προσέγγιση που εγώ σαν άνθρωπος την είχα υιοθετήσει και παλιότερα, αλλά είδα ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός προσεγγίζει τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Να ενημερώνεται στο πεδίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπεις με τα μάτια σου, βλέπεις ο ίδιος και μιλάς με τον Δημότη που βιώνει το κάθε πρόβλημα, είτε στο χώρο εργασίας του, είτε στη γειτονιά του, είτε στο σπίτι του απ' έξω. Mm-hmm. Οπότε από τη συζήτηση μέσα προκύπτουν και προτάσεις που ένας μελετητής, ένας τεχνοκράτης θα μπορούσε να δυσκολευτεί να τις σκεφτεί. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και σε όποια συνάντηση κάνουμε, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα καταφέρουν. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από 1η Γενάρη, εάν μας εμπιστευτεί ο κόσμος, εάν ο Αλέξης Καλοκαιρινός είναι δήμαρχος, εάν η παράταξή μας είναι δημοτική αρχή, ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και τεράστια προσπάθεια. Το βασικό, το ενημέρωση στο πεδίο. Νομίζω ότι βγαίνει ο δημοτικός σύμβουλος, ο εκλεγμένος δήμαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, ότι βγαίνει έξω και γνωρίζει, περπατώντας αυτή την πόλη, ποια είναι τα θέματα και τα προβλήματα αυτής της πόλης, και καταγράφει και παρεμβαίνει άμεσα. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι μόνο η καταγραφή, γιατί τα μπλοκάκια πάνε και στα συρτάρια. Αυτό ακριβώς. Διότι εδώ υπάρχει ο σχεδιασμός άμεσα να γίνουν κάποια πράγματα τις πρώτες μέρες, τον πρώτο καιρό, και βέβαια πρέπει να σχεδιάσει τις μεγάλες παρεμβάσεις. Αλλά άμεσα για τη βελτίωση
των συνθήκων που συναντάει κανείς στη ζωή του την κάθε μια μέρα, θα πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, μικροπαρεμβάσεις που δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλο κόστος πολλές φορές. Αλλά κάνοντας μια παρέμβαση λύνεις ένα πρόβλημα, βελτιώνεις λίγο τη ζωή του κόσμου. Σίγουρα είναι σε δύο επίπεδα η προσέγγιση. Η μία είναι αυτό που είπαμε πριν, το ένα είναι αυτό που είπαμε πριν, άμεσα μικρές παρεμβάσεις, και φυσικά παράλληλα πρέπει να κάνεις ένα σχεδιασμό για μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Θα λύνουν προβλήματα οριστικά ή που θα βελτιώνουν καλύτερα τις συνθήκες. Γνωρίζοντας και επιλύοντας άμεσα τα προβλήματα, ξέρετε, λέτε ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων είναι πολυεπίπεδη. Εγώ ρωτάω το εξής και με αυτές τις παραμέτρους τις οποίες θέσατε, κύριε Χερέτη, αυτό το Ηράκλειο, δεν λέω ότι δεν έγινε έργο, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν έγιναν προσπάθειες, για να μην παρεξηγηθώ, ωστόσο ρωτώ, αυτό το Ηράκλειο που το αγαπάμε αλλά μας πονά, μας προβληματίζει. Mm-hmm. Αν έχει εκείνα πραγματικά ή αν θα έχει εκείνες τις ευκαιρίες να πάει μπροστά, να είναι ένας δήμος και όχι μόνο μια πόλη, γιατί όταν μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου, ξέρετε, το μυαλό πάει στη Μικρή Εύα, στη Μεγάλη την Εύα, στη Δικαιοσύνη, στην Είδη, στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτω στην Παραλιακή ενδεχόμενα, και το κλείσαμε το θέμα. Πολύ σωστά το θέσαμε. Έτσι, ο Δήμος Ηρακλείου είναι μεγάλος. Αυτός λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου έχει προοπτικές για την επόμενη μέρα, μπορεί να πάρει ανάσα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες συμβολικό, έτσι το καταλαβαίνετε? Ναι, το καταλαβαίνω. Καταρχήν να πω ότι εμείς μιλάμε για την ανοιχτή πόλη, λέμε δικαίωμα στην πόλη, εννοώντας την ανοιχτή πόλη είναι η σύγχρονη έννοια της αυτοδιοίκησης. Εννοώντας ανοιχτή πόλη εννοούμε όχι μόνο το κέντρο της πόλης, εννοούμε περιαστικά του κέντρου του Ηρακλείου, τις γειτονιές μας και φυσικά την ενδοχώρα. Από εκεί πέρα, ναι, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Είναι ο τέταρτος Δήμος στη χώρα. Ένας οργανισμός με πολλά έσοδα, ένας οργανισμός με μεγάλες προοπτικές, με τεράστια επισκεψιμότητα, και που οι προβλέψεις είναι ότι θα διπλασιαστεί ή και θα τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Οπότε ναι, βλέπουμε ότι, και εγώ προσωπικά δεν μηδενίζω την προσπάθεια κανενούς. Δεν θα πω ότι δεν έγινε κάτι. Μια στασιμότητα όμως τα τελευταία χρόνια τη διακρίνει και ο τελευταίος Δημότης. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο θα είναι και η επόμενη μέρα η μέρα δουλειάς και όχι η μέρα πανηγυριού. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με σωστό σχεδιασμό, με ανθρώπους που θα θέλουν να δουλέψουν, θα θέλουν να προσφέρουν, πιστεύω ότι το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είναι σήμερα, γιατί είναι και οι προκλήσεις πολύ μεγάλες και οι υποδομές πρέπει να ενισχυθούν και η καθημερινότητα, όπως είπαμε στο πρώτο σκέλος, θα πρέπει να βελτιωθεί και γίνεται. Είναι πράγματα εφαρμόσιμα, είναι πράγματα που πρακτικά μπορούν να γίνουν. Mm. Και να αναδείξουμε μνημεία και να δημιουργήσουμε διαδρομές και φυσικά να αναζωογονήσουμε και την Ήπεθρο. Εμείς θέλουμε μια πόλη φιλική και σύγχρονη και μια Ήπεθρο ζωντανή. Έχουμε το προνόμιο στην Ήπεθρο του Δήμου Ηρακλείου να μένει κόσμος, νέος κόσμος, γιατί έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε πολύ κοντά στον αστικό ιστό και έχουμε και το πλεονέκτημα η ενδοχώρα του Δήμου μας να έχει υψηλή παραγωγή σε προϊόντα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψουμε συνολικά σε όλο το Δήμο. Mm. Πολύ καλά το θέσατε. Γι' αυτό σας είπα και εμείς μιλάμε για την ανοιχτή πόλη που σημαίνει το Δήμο στο σύνολό του. Ξέρετε, βέβαια, επειδή έχετε την εμπειρία, γι' αυτό και σας πάω και με λίγο παρακάτω, κύριε Χερέτη, με το εξής. Σκέφτομαι επίσης και κάτι άλλο, ότι μπορεί να μένουμε σε αυτά τα μικρά, τα ταπεινά, τα καθημερινά, η καθημερινότητά μας, η οποία μας απασχολεί, αλλά δεν βάζουμε και πολύ εύκολα στην κουβέντα ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιες θα πρέπει να είναι οι διεκδικήσεις από το κεντρικό κράτος, τι θα επιτρέπει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι αφήνουμε επίσης απ' έξω σε αυτή την κουβέντα, σε αυτό τον προεκλογικό λόγο, μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μεγάλη συζήτηση και καλώς την ανοίξατε. Συνήθως σε μια προεκλογική συζήτηση δεν γίνεται. Όμως απασχολεί όλους τους αυτοδιοικητικούς, διότι η αυτοδιοίκηση πολλές φορές έχει τύχει πειραμάτων των κυβερνήσεων.
Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει, γιατί μεταφέρονται αρμοδιότητες, ειδικά στην πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση, όπου είναι η πιο στενή σχέση διοίκησης με τον πολίτη. Έχει να κάνει με το ότι συναντάει ο καθένας μας βγαίνοντας το πρωί από το σπίτι του μέχρι το βράδυ που θα επιστρέψει. Άρα και πόροι πρέπει να μεταφερθούν και περισσότερη αυτονομία θα πρέπει να δοθεί. Από εκεί και πέρα, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο τώρα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν προγράμματα. Χαρακτηριστικά μας είχε πει ένας υπουργός σε μια συνάντηση ότι βρέχει λεφτά και προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο ευέλικτους στους Δήμους, δεν τα καταφέραμε, για να εντάσσουν έργα. Και σίγουρα την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης θα απασχολήσει αυτό τους αυτοδιοικητικούς. Όπως και να έχει όμως, ο ρόλος σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε μιας δημοτικής αρχής, ενός δημάρχου, και αυτό ο Αλέξης Καλογερνός το έχει καταλάβει και το λέει στις συζητήσεις του, είναι να διεκδικείς και να συνεργάζεσαι. Να μην σταματάς να διεκδικείς, να διεκδικείς δυναμικά, αλλά παράλληλα θα πρέπει να συνεργάζεσαι. Διότι είναι τέτοιο το πλαίσιο για να πετύχεις, θα πρέπει να συνεργαστείς και με άλλους φορείς και με την κυβέρνηση. Με επιστημονικού φορεί, με την περιφέρεια, με την μητήρια. Σωστά. Βασικά σωστά. Με την κυβέρνηση, με υπουργού, συνολικά με την κυβέρνηση. Αλλά παράλληλα πρέπει να διεκδικεί. Πρέπει πάντα να διεκδικεί. Νομοσχέδια που πάνε και έρχονται, ακόμα και προεκλογικά είδαμε και το τι έγινε. Και στα νομοσχέδια έγινε, θα πρέπει να παρεμβαίνει, και στι χρηματοδοτήσει και σε οτιδήποτε αφορά να σα πω ένα παράδειγμα. Πολλέ φορέ βλέπουμε σε δήμου πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά είναι μέσα στα χωρικά όρια του Δήμου, και στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας το ακούσαμε την προηγούμενη φορά πολλές φορές, ότι μα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν έχει να κάνει. Εμείς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Αλέξης Καλογερνός, θα φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Δηλαδή, αν κάτι αφορά τον Δήμο μας, αλλά η αρμοδιότητα είναι άλλης υπηρεσίας, βεβαίως και θα πιέσουμε, βεβαίως και θα διεκδικήσουμε, βεβαίως και θα συνεργαστούμε με άλλες υπηρεσίες για να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο, κυρία Δουργιαράκη, είναι και αυτό που ζητάμε εμείς, αν δεν ξέρω πόσο έχει γίνει κατανοητό. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να υπηρετήσουμε το Δημότη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά γιατί είναι με σοβαρές κουβέντες, και πολύ περισσότερο κρατάω αυτό που είπατε, ότι η αυτοδιοίκηση, επειδή κάποιοι τη βλέπουν σαν πειραματόζω από το κεντρικό κράτος, ναι, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά. Διαχρονικά. Διαχρονικά, έτσι ακριβώς. Έχει... Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό σε αυτό το οποίο είπατε, η πιο χαρακτηριστική φράση για το πώς το κεντρικό κράτος βλέπει την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες που ακούσαμε από εσάς, τις κουβέντες που ανταλλάξαμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Χαιρέτη. Να είστε καλά, κυρία Δουργιαράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Να τους πούμε ότι έχουμε επικοινωνήσει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι την τελευταία μέρα με όσο πιο δυνατό και όσο πιο ξεκάθαρο τρόπο το πρόγραμμά μας, το μήνυμά μας. Ζητάμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Να εμπιστευτούν τον Αλέξη τον Καλογερινό να είναι ο επόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου, για να μπορέσει ο Δήμος Ηρακλείου να καταταχθεί στην θέση που του αρμόζει. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.